Για πείτε μου, σας παρακαλώ, άκουσα και, την κυβέρνηση χτες, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που είπε ότι και να κατέβει ο κύριος Κασιδιάρης και να εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων, υπάρχει διάταξη από το Σύνταγμα ότι δεν θα μπορεί να λάβει το αξίωμα γιατί έχει καταδικαστεί έστω και πρωτοδίκως για κακούργημα. Ναι, από το Δημοτικό Κώδικα. Ναι. Πράγματι, για τις δημοτικές αρχές ο νόμος λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί ακόμη και πρωτόδικα ή ακόμη και είναι σε προσωρινή κράτηση. Ναι. Τίθεται αυτοδικαίωση αργία. Δεν μπορεί δηλαδή να ασκήσει τα καθήκοντά του. Είναι αν έχει εκλεγεί δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος, ναι, ή περιφερειάρχης, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Τίθεται σε αργία. Μέχρι να... Άρα υποθέτω ότι επειδή υπάρχει αυτή η διάταξη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση δεν έκρινε σκόπιμο, τουλάχιστον έως σήμερα, να εισηγηθεί μια διάταξη αποκλεισμού από τις εκλογές, από την κατάρτιση συνδυασμών, όπως έπραξε. Ναι, υπάρχει και το άλλο, κύριε καθηγητά, ότι στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν έχουμε την εμπλοκή του Αρείου Πάγου για τα ψηφοδέλτια να επικυρώσει να κάνει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αλλά η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από τα πρωτοδικεία. Από τα πρωτοδικεία, δηλαδή, ναι. Θα μπορούσε η ίδια αρμοδιότητα να έχει ανατεθεί. Αναμεταφερθεί, λέτε, στα πρωτοδικεία. Κατάλαβα τι λέτε. Στο πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, εν προκειμένου. Ναι. Φυσικά, δεν γεννάται αμφιβολία ότι είναι διαφορετικό ζήτημα να αποφαίνεται ο Άριος Πάγος και μάλιστα στην αυξημένη του σύνθεση, και διαφορετικό ζήτημα το πολυμελές πρωτοδικείο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα μπορούσε και εδώ να. Αντίστοιχα, το δικαστήριο που κάνει την ανακήρυξη, λέει το πρωτοδικείο, να κάνει την αντίστοιχη κρίση για το συνδυασμό. Να σας κάνω ένα θεωρητικό ερώτημα, σας παρακαλώ, και θα ήθελα την τοποθέτησή σας. Κατεβαίνει ο κύριος Κασιδιάρης. Θεωρητικά εκλέγεται δήμαρχος Αθηναίων. Μετά έχουμε αυτό που είπε, όπως το περιγράψατε, ότι τίθεται σε αργία κτλ. Λόγω της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης. Σε εκείνη την περίπτωση, δήμαρχος ποιος θα αναλαμβάνει? Στην περίπτωση αυτή, αναγκαστικά θα πάμε στις διατάξεις για αναπλήρωση δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Πάμε σε αναπλήρωση, όχι σε νέες εκλογές? Κοιτάξτε, αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν δοκιμαστεί στην πράξη. Θα είναι. Γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί ξέρετε κάτι, ότι ο Αθηναίος ψηφοφόρος λέει: εγώ ψήφισα τον κύριο Παπασπύρου για δήμαρχο. Και βγήκε ο κύριος Παπασπύρου. Και ξαφνικά θα μου προκύψει ο κύριος Φιλιππακόπουλος, που είναι δεύτερος, ας πούμε. Σύμφωνοι. Αλλά η άλλη λύση θα ήταν να μην επιτραπεί καθόλου η συμμετοχή. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Αυτό που λέτε τώρα ήταν το επόμενο ερώτημα. Όπου ο ψηφοφόρος θα ήξερε με σαφήνεια τις πιθανότητες. Αλλά προσέξτε λίγο, γιατί τα πάντα έχουν δύο αναγνώσεις και δύο όψεις. Ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Κασιδιάρης αύριο το πρωί στο εφετείο οθώνεται. Ναι, ναι. Θέλω να πω. Όχι. Θεωρητικά καλά το λέτε. Καλά το λέτε. Γίνεται αυτό. Στη Βουλή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στη Βουλή δεν υπάρχει δυνατότητα της αργίας. Δεν παίρνω θέση. Απλά σας ναι, όχι. Okay. Κατάλαβα πώς το λέτε. Φανώς. Επειδή θεωρητικά μιλάμε ούτως ή άλλως, προσπαθώντας να εξηγήσουμε το puzzle όλης αυτής της ιστορίας, αλλά από την άλλη, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω αν με τις απαγορεύσεις και με όλο αυτό το πράγμα λύνουμε το πρόβλημα. Ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρουμε. Γιατί με την απαγόρευση την προηγούμενη, σε 15 μέρες οι Σπαρτιάδες μπήκαν στη Βουλή. Ναι. Η άλλη λύση θα ήταν να υπήρχε νομοθετική διάταξη, είτε να είχε ήδη θεσπιστεί, είτε να εισαχθεί και τώρα, η ολομέλεια είναι ανοιχτή, και να έλεγε ότι εάν, αντίστοιχη με τις βουλευτικές εκλογές, και να έλεγε ότι αν κάποιος συνδυασμός, ο οποίος είτε έχει ως αρχηγό, δηλαδή δεν είναι ακριβώς αρχηγός στην περίπτωση των δημοτικών εκλογών, πάση περιπτώσει υποψήφιος δήμαρχος, είτε στην πραγματικότητα αυτός ο οποίος ελέγχει το συνδυασμό έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, δεν πάει συμμετάσχει σε δημοτικές εκλογές. Θα είχαμε όμως όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε στις βουλευτικές εκλογές, όλη αυτή την πιθανότητα υποψήφιος δήμαρχος να είναι, φανταστείτε υποψήφιος δήμαρχος να είναι κάποιος άσχετο, ναι. Και ο κύριος Κασιδιάρης υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και την επόμενη μέρα να παραιτηθεί από δήμαρχος ο εκλεγής. Δεν είναι, αντιλαμβάνεστε, ζητήματα αρκετά περίπλοκα. Και σας λέω ότι όλο αυτό το είδαμε και στις βουλευτικές εκλογές. Τελικά μάλλον τροφοδοτεί αυτή την ιστορία παρά την αποδυναμώνει.
Δεν έχω οριστική άποψη στο ζήτημα αυτό, διότι από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είχαμε αυτή τη διάταξη, ο κύριος Κασιδιάρης σήμερα θα ήταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα ήταν βουλευτής, ναι. Θα έπαιρνε άδεια από τη φυλακή κάθε φορά που θα είχαμε ψηφοφορία στη Βουλή, θα ερχόταν στη Βουλή, θα ψήφιζε. Ναι, και αυτό είναι, είναι σωστό που λέτε. Και αυτό είναι σωστό που λέτε. Ότι είχαμε τα φαινόμενα που είχαμε ζήσει το 2012, έτσι. Ναι, και αυτό είναι σωστό που λέτε. Από την άλλη, υπάρχει τρόπος, κύριε καθηγητά, όλο αυτό το πράγμα με μια διαδικασία να το αποφύγουμε, να το αποτρέψουμε. Όσο έχει σήμερα το σύνταγμα μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ή θα το αφήσουμε τελείως ελεύθερο με τους κινδύνους και τις παρενέργειές του για τη λειτουργία του πολυτεύματος, ή θα έχουμε διατάξεις σαν αυτές που έχουμε με όλα τα προβλήματά τους. Οπότε μετά... Ξέρετε, αυτό είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο. Το έχουν και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εμείς δυστυχώς το έχουμε σε μια ακραία μορφή, διότι είναι διαφορετικό ζήτημα ένα νεοναζιστικό μόρφωμα, διαφορετικό ζήτημα προφανώς οι ακραίες πολιτικές αντιλήψεις, διαφορετικά ζητήματα. Δεν βλέπω κάποια εύκολη λύση. Μάλιστα. Η λύση είναι εν τέλει πολιτική, αλλά... Έχετε δίκιο, πολιτική είναι, αλλά από την άλλη, θεωρητικά μιλώντας με τα παραδείγματα και τα σενάρια που συζητήσαμε πριν, εάν οι ψηφοφόροι εδώ στην Αθήνα ψηφίσουν, θεωρητικά μιλώντας, τον κύριο Κασιδιάρη και τον εκλέξουν δήμαρχο, μιλάμε για άλλη τάξεως θέμα μετά. Ασχέτως τι θα γίνει μετά, αν θα είναι, αν θα εκπέσει, αν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Καταλάβετε πώς το λέω τώρα εγώ. Συμφωνώ ότι προφανώς κάτι τέτοιο θα έχει έναν έντονο πολιτικό συμβολισμό. Ακριβώς. Και όχι μόνο αν εκλεγεί δήμαρχος και αν πάρει ένα ποσοστό άνω του 10%, έτσι. Αλλά αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Αυτό αφορά τις δημοτικές παρατάξεις, τα πολιτικά κόμματα εν γέννη, την κοινωνία μας. Την κοινωνία μας, εμάς, πώς λειτουργούμε. Είναι. Και κάτι τελευταίο τώρα. Όλη αυτή η ιστορία με τους Σπαρτιάτες. Ας πούμε τώρα, βγήκαν όλοι, σχεδόν όλοι οι βουλευτές του κόμματος, 9 από τους, με κοινή δήλωση και υποστηρίζουν τον κύριο Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας. Αυτό δεν παραπέμπει σε σχέση των Σπαρτιατών με τον κύριο Κασιδιάρη. Κοιτάξτε, υπάρχει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο και για ενστάσεις κατά του κύρου των εκλογών, αλλά θεωρητικά τίποτε δεν αποκλεί να εφαρμοστεί διάταξη, υπάρχουσα διάταξη, ισχύουσα διάταξη και για το μέλλον, αν αποδειχτεί, αλλά χρειάζονται αποδείξεις, έτσι, όχι απλά συζήτηση του καφενείου, αν αποδειχτεί ότι το κόμμα αυτό ελέγχεται από τον κύριο Κασιδιάρη. Μάλιστα. Προφανώς, αν ελέγχονται, υποθετικά μιλάω, έτσι, θέση εξουσίας, αν ελέγχονται 9 στους 12 βουλευτές του κόμματος, προφανώς ελέγχεται. Αυτό λέω. Λοιπόν. Κύριε Παπασπύρου, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.